Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλώς ορίσατε, να είστε ευτυχισμένοι, να είμαστε ευτυχισμένοι για να είμαστε και καθημερινά εδώ να σας κάνουμε παρέα και να σας μεταδίδουμε βέβαια όλη μας τη χαρά αλλά και την ενημέρωση γιατί αυτή είναι η δουλειά μας και γι' αυτό είμαστε εδώ. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα, Έλληνα. Καλή χρονιά και από μένα και πάνω απ' όλα υγεία. Γιατί η υγεία νομίζω ότι είναι το πρώτο που μετράει σε αυτήν τη ζωή. Έτσι, πως έχουν έρθει τουλάχιστον τα πράγματα, αλλά και καλά να είναι τα πράγματα, πάλι υγεία θα μέτραγε. Να θυμίσουμε πριν ξεκινήσουμε, Έλληνα, τους τρόπους επικοινωνίας, καθώς από σήμερα θα είμαστε από τις 7 μέχρι και τις 9 στην παρέα σας. Μπορείτε και εσείς λοιπόν καθημερινά να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μηνύματα όμως μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 2 Ιανουαρίου του 2014. Καλωσορίσαμε όλοι μαζί το 2014 και χθες, αφού ήμασταν στην παρέα σας. Να πούμε χρόνια πολλά στον Σιλβέστρο που γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά, Σιλβέστρο, και να ρίξουμε και μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, τη δεύτερη ημέρα του Ιανουαρίου. Λοιπόν, το 1492 πέφτει το τελευταίο προπύργιο των Αράβων στην Ισπανία. Δυνάμεις πιστές, τον βασιλιά Φερδινάνδο και τη βασίλισσα Ισαβέλα συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Γρανάδας, Μποαμπντίλ. Το 1828 αφήνεται ελεύθερος με προσωπική παρέμβαση του Τσάρου ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που εκρατεί τόσες αυστριακές φυλακές μετά το ανεπιτυχές κίνημά του στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Το 1830 αρχίζουν τα μαθήματα στο κεντρικό σχολείο της Αιγίνης, το πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Το 1909 ο βασιλιάς του make-up, ο Max Factor, ιδρύει στο Los Angeles, το εργοστάσιο καλλιτικών ειδών, που υπάρχει μέχρι και σήμερα, μία ίσως από τις καλύτερες εταιρείες για make-up, η Max Factor. Το 1910 η Κυριακή καθιερώνεται με νόμο στην Ελλάδα ως αργία. Το 1959 η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιο με κατεύθυνση τη Σελήνη. Πρόκειται για το μη επανδρωμένο Λούνα 1, το οποίο θα περάσει 4.600 μίλια μακριά από το δορυφόρο της Γης και θα χαθεί στο διάστημα. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα και να περάσουμε να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1897 γεννήθηκε ο Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός και ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη, από το 1930 έως και το 1946. Το 1920 γεννήθηκε ο Ισαάκ Ασίμοφ, ο Ρωσοαμερικανός συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας. Και τέλος το 1924 γεννήθηκε ο μεγάλος καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών, ο Ευγένιος Παθάρης, ο οποίος και πέθανε στις 9/5 του 2009. Να δούμε ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 17 μετά Χριστόν πέθανε ο Οβίδιος. Το 17 μάλλον προ Χριστόν πέθανε ο Οβίδιος, ο Ρωμαίος ποιητής, με συγχωρείτε. Λοιπόν, το 1915 πέθανε ο Αρμάν Πεζό, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας Πεζό. Και το 1950 πέθανε ο Θεόφρεστος Σακελαρίδης, ο μουσουργός δημιουργός της ελληνικής οπερέτας. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, τη δεύτερη ημέρα του Ιανουαρίου. Και τώρα έχουμε 2 Ιανουαρίου του 2014. Θα δούμε λίγο πώς καλωσόρισαν το νέο έτος τόσο η Ελλάδα, η Αθήνα, όσο και οι υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού, μιας και η πρωτοχρονιά είναι από τις πιο σημαντικές ημέρες του χρόνου, που γιορτάζονται με ιδιαίτερη, ας το λέγαμε, προσοχή ή χαρά καλύτερα. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο να δούμε και τα πρωτοσέλιδα από τις εφημερίδες και ξεκινάμε την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στην εφημερίδα λοιπόν Ελεύθερος Τύπος, 9+1 καυτά ραντεβού με την εφορία το 2014. Υποβολή δηλώσεων έως 30 Ιουνίου, πληρωμή φόρου εισοδήματος στα τέλη Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και φόρου ακινήτων κάθε μήνα από Ιούλιο ως και Δεκέμβριο. Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, νέα κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους, αυτοτελής φόρος εισοδήματα από ενίκεια και κατάργηση φόρο απαλλαγών. Αναλυτικός πίνακας όλες οι προθεσμίες για την υποβολή Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 και καταβολή δόσεων. Πρέπει να πέσουν κεφάλια για τα φαινόμενα διαφθοράς, παρέμβαση Παπούλια, αποκρουστικό ότι αθώθηκαν όλοι αυτοί για το χρηματιστήριο. 10% πτώση για το 2013, γιορτινός τζόγος 150 εκατομμυρίων ευρώ στα 9 καζίνο της χώρας.
Στοιχεία σοκ στον Δήμο Αθηναίων. Προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών με πλαστά δικαιολογητικά. Οι έλεγχοι ανέδειξαν ύποπτες βεβαιώσεις εντοπίζοντας ότι έδιναν μπόνους στην μοριοδότηση. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Με μνημόνιο και το 2014 η κατάσταση στην οικονομία δεν επιβεβαιώνει τον Αντώνη Σαμαρά. Δημόσιο, απολύσεις και διαθεσιμότητες. Χρόνια αποκάλυψης για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Στην εφημερίδα Το Έθνος, η ρουλέτα του 2014 για κυβέρνηση και κόμματα. Αποφάσεις για όλα μέχρι και τον Απρίλιο. Η Προεδρία της Ευρώπης στην Αθήνα. Φωτορεπορτάζ από όλο τον κόσμο. Πρωτοχρονιά με λάμψη από την Ακρόπολη. Τρομοκρατία. Η μάχη του Πούτιν στο Στάλινγκραντ. Και ο Κάρολος Παπούλιας κεραυνεί κατά της διαφθοράς. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζητείται αλληλεγγύη. Τι προσδοκά η Ελλάδα. Τι υπόσχεται η Ευρώπη. Νέο έτος με ελπίδες για έμπρακτη στήριξη από Γερμανία και Γαλλία. Ελλάδα-Ευρώπη και αλληλεγγύη. Κόκκινο συναγερμός εν όψη ο Μπράντοβιτς. Νέα πρόσωπα του επιχειρήν. Πώς να χάσετε τα κιλά των εορτών. Εφορίες. Ουρές τέλος για 1800 παράβολα. Μίχαελ Σουμάχερ 45% πιθανότητες να γλιτώσει αλλά. Ελευθεροτυπία. Να περάσουμε όμως πριν την ελευθεροτυπία στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Ποδαρικό με πίκρα. Αναδιπλώνεται ο Στουρνάρας για την ανάπτυξη. 4.000 απολύσεις στο δημόσιο εντός του μηνός. 500.000 εμπορευμένοι στον αέρα. Αυξήσεις πάνω από 85,6% στα τιμολόγια της ΔΕΗ από την 1η Μαρτίου για τα φωτοβολταϊκά. Συνελήφθη ψευδόμενος ο Χρυσοχοΐδης για τα διόδια. Μίλησε και ο Παπούλιας. Θυμήθηκε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, ξέχασε τον Τσοχατζόπουλο, αλλά στηρίζει με νύχια και με δόντια τον Υπουργό Οικονομικών. Μίκης, αυτοτελής ο Βενιζέλος, αρνήθηκε με σκληρές εκφράσεις την πρόταση παγίδα του αρχηγού του Πασόκ για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία, οι 18 ανατροπές στο ασφαλιστικό. Οδηγός για όσα αλλάζουν για 3,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Λήξη πρόθεσμα χρέη, πρόστιμα φωτιά από την εφορία. 2.510 αποχωρήσεις, εθελούσια έξοδος, ρεκόρ στην εθνική. Ανάλυση, το παραμύθι της ανάπτυξης. Η ελληνική ματιά του ΣΕΡΝ. Νερή, τα ακόμα δεν ξεκίνησε και θέλουν τέλος. Έρευνα, οι Κυκλάδες από κάτω. Ενώ ο Κάρολος Παπούλιας να πάρουν κεφάλια. Είχαν εντοπίσει όλες τις μίζες από το 2015. Στην εφημερίδα Η Εσπρέσο διαβάζουμε το τρόμος της showbiz από τη μυστηριώδη Ξανθιά που απλώνει τα δίχτυα της παντού. Γυναίκα φάντασμα υπόσχεται μεγάλα σουξέ σε τραγουδιστές και μαγαζάτορες. Παίρνει τα λεφτά και εξαφανίζεται. Παριστάνει τη γνωστή στιχουργό Ναταλή. Στην Καβάλα λοιπόν ο υπερτυχερός που κερδίζει 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Τσιμπίδα και ο Βέρτης δεν είχε συμβόλαιο με το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται. Τι υποστηρίζει ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Χολιγουντιανή πρωτοχρονιά για Ψινάκη, ενώ η αυτοθυσία του Μίκαελ Σουμάχερ. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και θα περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr. Και ξεκινάμε το πρωτοσέλιδο που διαβάζουμε. Στην ουρά για τα τέλη. Ανοιχτές το πρωί οι εφορίες, έως την Παρασκευή η προθεσμία. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας δεν αγοράζει κανείς. Το μέτρο της χορήγησης άδειας παραμονής δεν αύξησε τις ξένες επενδύσεις. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο, ρουκέτες παπούλια, πάρτε κεφάλια. Παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα κρούσματα της διαφθοράς. Και τέλος, στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, μαχητής. Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Μικαέλ Σουμάχερ. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Και να ρίξουμε μια ματιά όμως και στον καιρό. Φαίνεται λοιπόν πως νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο Αιγαίο που κατά τόπους νότιο-ανατολικά θα είναι έντονες με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις. Τα ηπειρωτικά περιμένουμε για σήμερα 5η 2 Ιανουαρίου. Νωρίς το πρωί τοπικές βροχές θα σημειωθούν και στην Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία λοιπόν θα κυμανθεί από 0 έως και 11 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, από 5 έως και 12 βαθμούς στην Κεντρική Ελλάδα, από 8 έως και 14 βαθμούς στην Νότια Ελλάδα, από 6 έως και 17 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και από 11 έως και 17 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Οι άνεμοι λοιπόν στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική μέτρη έως και ισχυρή τοπικά σχεδόν θυελώδης και στο υπόλοιπο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη.
Τώρα, αυξημένες κατά περιόδους, με κατά περιόδους νεφώσεις, ασθενείς τοπικές βροχές νωρίς το πρωί περιμένουμε και στην Αττική. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη στο Σαρονικό και ισχυρή στο νότιο Ευωϊκό με σταδιακή εξασθένηση. Αυξημένες όμως θα είναι οι νεφώσεις έως το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς. Αυτά λοιπόν, αυτή ήταν και η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη και σε σημείο αυτό να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Άρα, όχι, εσείς είπατε. Το παρόν το έδωσα. Και να έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γίνονταν ρεζίνη παγκοσμίου. Ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Πάλι κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Όπως βλέπετε, είμαστε 2 ώρες περίπου νωρίτερα κοντά σας, μιας και το νέο πρόγραμμα της Ζούγκλας ξεκίνησε από σήμερα 2 Ιανουαρίου. Οι εκπομπές θα ξεκινάνε από τις 7 η ώρα με εμάς, με την πρώτη ανάρτηση, και θα ακολουθήσουν διάφορες ενημερωτικές εκπομπές. Να θυμίσουμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Βέβαια, Έλενα, και είναι το πιο σημαντικό γιατί θέλουμε και εσάς την δική μας παρέα. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο protoanartisi@zoogla.gr. Μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε επίσης και στο Facebook, στο www.facebook.com/protoanartisi.
Και να ξεκινήσουμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα που απασχόλησαν παρόλο που ήταν πρωτοχρονιά, όπως φαντάζεστε και εσείς. Το πρώτο θέμα της ημέρας είναι για το πώς υποδέχτηκε η Αθήνα το 2014. Έτσι λοιπόν, με ελπίδα η νέα χρονιά να βρει την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης και σταθερότητας, μακριά από μνημόνια και νέα μέτρα, οι πολίτες υποδέχτηκαν και γιόρτασαν την έλευση του 2014. Έτσι λοιπόν, να ευχηθούμε κι εμείς ακόμα μία φορά σε όλους, αλλά και για τον καθέναν ξεχωριστά, να είναι μια χρονιά γεμάτη με υγεία, δημιουργικότητα, αλληλεγγύη και χαρά. Επίσης, να έχετε δουλειά, να έχετε και λεφτά. Έτσι λοιπόν, η Αθήνα γιόρτασε τον ερχομό του νέου χρόνου στο Θησείο με ένα φεστιβάλ μέσα στην πόλη, όπως το ονόμασε ο Δήμος Αθηναίων. Αποκορύφωμα του Αθηναϊκού Ρεβεγιών ήταν η κεντρική εκδήλωση στον πεζόδρομο της Οδού Αποστόλου Παύλου, κάτω από την Ακρόπολη. Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης ευχήθηκε το 2014 να είναι μια χρονιά ελπίδας και με τη φυγή του 2013 να απαλλαγούμε και από τα προβλήματα. Ας ακούσουμε όμως λίγο και τον κύριο Καμίνη. Και αντί να καταγγέλνουμε και να μεμψημυρούμε, κοιτάξαμε πώς να βρούμε λύσεις στα προβλήματα των κατοίκων και της πόλης. Στηρίξαμε αποτελεσματικά τους συμπολίτες μας, που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται σκληρά. Ταυτοχρόνως, κάναμε στοχευμένα και σταθερά βήματα καινοτομίας και ανάκαμψης. Ήταν ένας αγώνας καθημερινός για να παραμείνει η Αθήνα ζωντανή, όρθια και δυνατή στην κρίση. Ένα πρώτο δείγμα των μεγάλων αλλαγών που αναζητά η κοινωνία. Γι' αυτό πιστεύουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μαζί με το 2013 που φεύγει, να απαλλαγούμε οριστικά από ξεπερασμένα στερεότυπα και αντιλήψεις. Ελάτε λοιπόν να υποδεχθούμε όλοι μαζί το 2014. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Έτσι λοιπόν, η υποδοχή του νέου έτους με πυροτεχνήματα έγινε υπό τους ήχους των κρουστών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων και των υπόλοιπων ομάδων κρουστών, ταυτόχρονα με τα κάλαντα από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Στη συνέχεια, να πούμε πως ο κύριος Καμίνης κάλεσε τον Νίκο Πορτοκάλογλου, την Γιώτα Νέγκα, την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και τους Σολείς, δηλαδή τους Ψήρα και Μεσίνη, την Ελένη Πέτα και φυσικά τον Βασίλη Λέκα, να τραγουδήσουν τα κάλαντα. Στη σκηνή παρέμεινε ο Νίκος Πορτοκράλογλου και περίπου στη μία η ώρα τα ξημερώματα ακολούθησαν η Γιώτα Νέγκα και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Εξάλλου, να πούμε πως από το μεσημέρι παρέες μουσικών και θεατρινών έκαναν την εμφάνισή τους ξαφνιάζοντας τον κόσμο μέσα από μία αναπάντεχη και διαφορετική σε κάθε μέρος δράση, με σκοπό να συγκλίνουν τα δρόμενα από την περιφέρεια προς το κέντρο, οδηγώντας όλους τους θαμώνες στην κεντρική σκηνή στο Θησείο. Να ακούσουμε λίγο τον Νίκο Πορτοκάλογλου που τραγουδάει, όπως και τη Συμφωνική Ορχήστρα, λίγο τα πυροτεχνήματα αν έχουμε ήχο. Ας δούμε γενικότερα τι έγινε το βράδυ της πρωτοχρονιάς στο κέντρο της Αθήνας, που άστραψε από τη χαρά και της υποδοχής του νέου έτους. Παρακαλώ τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Γιώτα Νέγκα να ανέβουν πάνω να πούμε τα κάλαντα. Αρχιμηνιά και αρχιπρόνια.
παιδί και καλαμάρι. Δες και με, δες και με το παλικάρι. Το καλαμάρι έγραφε τη μοίρα του την έλεγε. Και το χαρτί ομίλη. Άγιε μου, άγιε μου καλέ Βασίλη. Έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα. Ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Δώστε ρυθμό. Γιατί ανήκω εδώ. Τα καράβια μου καίω. Τα καράβια μου καίω. Τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά. Προς τα πόδια σου κλαίω. Μη μ' αφήσεις σου λέω. Σου λέω. Να σ' αφήσω ξανά. Μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ από πίστα και τρέλα θα ζω σε τούτη η χώρα. Ως που να βρω. Γιατί ανήκω εδώ. Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα. Ελπίδα. Πρωινός ουρανός σταυρωμένη πατρίδα. Στα μάτια σου είδα αφήντα της Ανάστασης φως. Παιδιά, ή να αγκαλιάσετε το διπλανό σας ή να χορέψετε ή και τα δύο μαζί. Με το σοραβλί και το ζουρνά.
ερωτευμένοι χορεύουν τώρα ρίζα τριωμένοι. Εντωμεταξύ, το παραδοσιακό πλέον εορταστικό τραπέζι ανήμερα της πρωτοχρονιάς έστρωσε και φέτος το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Πάντως, για τους άστεγους της Αθήνας, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα μέσα στα χρόνια της κρίσης, η βραδιά που σηματοδοτεί την μετάβαση στο νέο έτος είναι μια βραδιά όπως οι άλλες του χειμώνα. Μια γωνιά που δεν την πιάνει ο αέρας, δύο κουβέρτες για την προστασία από το κρύο και αδιαφορία για τα βλέμματα των περαστικών. Ο Γιώργος Καμίνης λοιπόν έστρωσε το γιορτινό τραπέζι στο γεύμα αγάπης και αλληλεγγύης στο κλειστό γυμναστήριο Ρουφ χθες το μεσημέρι. Προτεραιότητά μας είναι να διατηρήσουν οι πολίτες της Αθήνας την αυτοπεποίθηση και την αξιοπρέπειά τους, δήλωσε μετά το γεύμα. Ο κ. Καμίνης πρόσθεσε ότι ο Δήμος προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, κυρίως από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν επιτρέπεται ούτε ένας συμπολίτης μας να μείνει αυτές τις μέρες χωρίς ένα πιάτο φαΐ, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, που εξέφρασε πάντως την αισιοδοξία του για τη νέα χρονιά. Βλέπω σιγά σιγά να επανέρχεται στη ζωή σε κάποια σημεία της πόλης και αυτό δίνει ελπίδα, όπως φαίνεται να είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα λοιπόν όμως με στελέχη του Δήμου Αθηναίων, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερης και συστηματικής προσπάθειας για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην πρωτεύουσα. Εκτός όμως από τα συσίτια που οργανώνει καθημερινά ο Δήμος Αθηναίων από τον Ιούνιο του 2012, ο κόμβος αλληλοβοήθειας πολιτών του Δήμου στηρίζει 4.000 οικογένειες των Αθηνών με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ 1.300 περίπου γεύματα διεμένονται σε σχολεία της πόλης προκειμένου να υποστηριχθούν παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Στο πρωτοχρονιάτικο γεύμα που φιλοξενήθηκε στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων σε εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστήριου Ρουφ, προσφέρθηκε αρνάκι και γιορτινά εδέσματα. Συμμετείχαν περίπου 700 άνθρωποι από διαφορετικές πολιτισμικά προελεύσεις, οι περισσότεροι Έλληνες, κυρίως όμως ηλικιωμένοι και άνεργοι. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Καβάλα, όπου βρέθηκε στην Καβάλα. Λοιπόν, φαίνεται πως πουλήθηκε ο πρώτος αριθμός του πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου. Ο νικητής που αγόρασε τη Χρυσή Πεντάδα κερδίζει το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά, λοιπόν. Να πούμε πως το τυχερό λαχείο πουλήθηκε από το πρακτορείο στο κέντρο της πόλης, το οποίο αποδεικνύεται γούρικο. Καθώς τον περασμένο Μάιο βρέθηκε εκεί και ο πρώτος αριθμός, το λαϊκό λαχείο, με κέρδη 2.135.000 ευρώ. Και από το λαχείο, Έλενα, να περάσουμε. Να περάσουμε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα, λοιπόν, δόθηκε μάλλον το καλύτερο δώρο της χρονιάς, μια και η Κατερίνα και ο Δημήτρης,
ο Δημήτρης και η Κατερίνα Κουκούτσι. Τη μέρα της πρωτοχρονιάς πήραν από τον Αγιο Βασίλη, νομίζω, το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαν να είχαν ζητήσει. Πήρανε λοιπόν, όχι πήρανε, γέννησαν το κοριτσάκι τους. Γέννησαν λοιπόν, ήταν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε το 2014, ακριβώς 5 λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου. Είναι η δεύτερη κόρη τους, να πούμε, και είναι το πρώτο μωρό του 2014 στην Ελλάδα. Να πούμε πως η Μπέμπα γεννήθηκε φυσιολογικά και είχε βάρος 3 κιλών. Οι γονείς του φυσικά, οι γονείς της φυσικά είναι πολύ χαρούμενοι και ελπίζουν ότι το μωρό θα είναι καλότυχο. Μακάρι να είναι καλότυχο, είναι σημαντικό που γεννήθηκε μέσα σε ένα ξεκίνημα ενός νέου έτους. Βλέπετε λοιπόν και εσείς στα πλάνα σας την μητέρα χαρούμενη και... Ας την ακούσουμε όμως και όλα στη Μανούλα. Είμαι πολύ χαρούμενη που έκανα το δεύτερο παιδάκι μου και εύχομαι σε όλες τις μαμάδες να έχουν γερά τα παιδάκια τους. Ότι γεννήθηκε... Και γεννήθηκε 12 και 5. Στην αλλαγή του χρόνου. Σας κάνει χαρούμενο αυτό. Εννοείται, το καλύτερο δώρο το Αγίου Βασίλη. Ωραία. Να σας ζήσει, να σας λοιπόν. Ζήσει λοιπόν το κοριτσάκι σας και να πάμε στο ποδαρικό που έκανε στο λιμάνι του Πειραιά, το Blue Star Paros, επίσης και φέτος. Μιας και πέρυσι ήταν το πρώτο καράβι που έκανε ποδαρικό στο λιμάνι του Πειραιά. Έτσι λοιπόν το υποδέχτηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Το Blue Star Paros είναι το πρώτο πλοίο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά 4 λεπτά μετά την είσοδο του 2014. Να πούμε πως εκτελούσε το δρομολόγιο από Θύρα, Ίω, Νάξο, Πάρο και έφτασε στον Πειραιά και το υποδέχτηκε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, τον αντινάβαρχο του λιμενικού σώματος, τον κύριο Δημήτριο Βαντιά. Να πούμε πως ο κύριος Βαρβιτσιώτης επισκέφθηκε την γέφυρα του πλοίου, τον καπετάνιο και τα άλλα μέλη του πληρώματος και ευχήθηκε υγεία και ευτυχία σε όλη την ναυτική οικογένεια και καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου μετέβη στον θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου, ενώ άλλαξε τον χρόνο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά με στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Να δούμε λίγο και το Blue Star Paros να μπαίνει στο λιμάνι του Πειραιά 4 λεπτά μετά τις 12. Καλά ταξίδια και ήρεμες θάλασσες και σε όλους τους ναυτικούς οι οποίοι δεν βρέθηκαν στα σπίτια τους την πρωτοχρονιά, αλλά κάνανε πρωτοχρονιά on board, όπως λένε και οι ίδιοι. Και από το λιμάνι του Πειραιά να περάσουμε να δούμε πώς υποδέχτηκαν και στις υπόλοιπες χώρες την έλευση του 2014. Έτσι λοιπόν, από το Σίδνεϊ μέχρι το Ντουμπάι και από το Πεκίνο μέχρι και την Αθήνα, ο πλανήτης πραγματικά έβαλε τα καλά του και υποδέχτηκε το 2014 με εξεζητημένα σοου και πυροτεχνήματα. Πρώτοι 100.000 κάτοικοι στο μικρό νησί του Ειρηνικού, το Κιριμπάτι, γιόρτασαν τον ερχομό του νέου έτους. Ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία, ενώ στο Όκλαντ για ευχές για τη νέα χρονιά και ένα σοου με πυροτεχνήματα, καλωσόρισαν το νέο έτος. Να πούμε πως στη συνέχεια τη σκητάλη πήρε η Αυστραλία, όπου φανταγωσμαρικές ήταν και οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του καινούριου χρόνου στο Σίδνεϊ. Ωστόσο όμως, για κάποιους πολίτες του Σίδνεϊ, το 2014 δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους αιώνους. Σύμφωνα λοιπόν με την βρετανική εφημερίδα Guardians, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων στη γνωστή γέφυρα της πόλης, ένας 18χρονος δέχτηκε επίθεση από άγνωστο. Ο νεαρός έπεσε ανέστητο στο έδαφος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, φέροντας χτυπήματα, να πούμε, στο κεφάλι.
Λίγο νωρίτερα, περισσότεροι από 100 επιβάτες βίωσαν μεγάλη περιπέτεια όταν οι βάρκες στις οποίες επέβαιναν ανετράπησαν ανοιχτά του Sydney Harbour. Χρειάστηκε να επέμβουν συνεργεία διάσωσης για να τους μεταφέρουν στο λιμάνι. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέσα ενημέρωσης, ένα από τους επιβάτες δίνει μάχη για τη ζωή του. Και αν το Sydney είχε τα πιο λαμπρά πυροτεχνήματα, στη Μελβούρνη είχε τα πιο ηχηρά, με πάνω από 500,000 ανθρώπους να κατέβουν στο κέντρο της πόλης για να τα παρακολουθήσουν και να κάνουν πρωτοχρονιά. Εκατοντάδες χιλιάδες Αυστραλοί παρακολούθησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις και στις μεγάλες άλλες πόλεις, αλλά κυρίως όπως μπορούν στις παραλίες. Και να περάσουμε στην Ιαπωνία, όπου με πυροτεχνήματα υποδέχτηκαν. Πριν πάμε να ακούσουμε λίγο όμως στο Sydney τα ηχηρά πυροτεχνήματα. Είπαμε να περάσουμε και στην Ιαπωνία, όπου με πυροτεχνήματα υποδέχτηκαν οι κάτοικοι του Τόκιο το 2014. Σε μια φαντασμαγορική λοιπόν, Έλενα, γιορτή, οι κάτοικοι της Ιαπωνικής πρωτεύουσας είπαν καλή χρονιά και αντάλλαξαν ευχές υπό τους ήχους των πυροτεχνημάτων που στόλισαν τον ουρανό. Μία ώρα αργότερα, το 2014, ανέτειλε στην Κίνα. Στο Πεκίνο, λοιπόν, χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την πλατεία Τέιναγμεν την ίδια ώρα στο σινικό τείχος, την ίδια ώρα βασικά που το σινικό τείχος φωτιζόταν με πυροτεχνήματα και φώτα. Στο Χονγκ Κονγκ, πυροτεχνήματα κάλυψαν τον ουρανό της πόλης από το λιμάνι Βικτόρια μέχρι και το συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο. Στη Σιγκαπούρη, οι εορτασμοί για την έλευση της νέας χρονιάς ήταν επίσης εντυπωσιακοί. Για μια ακόμη χρονιά, το κέντρο των εορταστικών εκδηλώσεων στην Ταϊβάν ήταν ο υψηλότερος ουρανοξύστης στην Ταϊπέη, ονόματι Ταϊπέη 101. Στη Νότια Κορέα και συγκεκριμένα στη Σεούλ, εκτός από τους εξεζητημένους εορτασμούς, βουδιστές μοναχοί γιόρτασαν λιτά κρατώντας κεριά στο ναό Μπονγκέν του τον ερχομό του 2014. Με μια φαντασμαγορική επίδειξη πυροτεχνημάτων, τη μεγαλύτερη του κόσμου, γιόρτασε και το Ντουμπάι την έλευση του νέου έτους. Το Μπουρτζ Χαλίφα, ο ψηλότερος ουρανοξύστης του κόσμου, με ύψος 828 μέτρα στην καρδιά του Εμιράτου, φωτίστηκε ακριβώς στα μεσάνυχτα, ενώ το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί τριγύρω παρακολουθούσε μαγεμένο στο υπερθέαμα διάρκειας 6 λεπτών. Ταυτόχρονα, το Μπουρτζ Αλ Αράμπ, ένα από τα πολυτελέστερα ξενοδοχεία στον κόσμο, συμμετείχε στους εορτασμούς, με τη νύχτα γύρω του να μετατρέπεται σε μέρα από τη βροχή των πυροτεχνημάτων. Με τη γιορτή αυτή και τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύθηκαν από 400 σημεία με τη βοήθεια 200 ειδικών, το Εμιράτο θέλει να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ και να κατακτήσει μια θέση στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness. Να πούμε πως οι αρχές, Έλενα, δεν διευκρίνησαν πόσο στήχησε το θέαμα αυτό. Το Ντουμπάι που επελέγει στα τέλη Νοεμβρίου για να φιλοξενήσει την παγκόσμια έκθεση του 2020 προσπαθεί να καθιερώσει ως τουριστικός προορισμός. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια το Εμιράτο έχει επίσης εξελιχθεί σε επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο που προσελκύει μάλλον πολλές εταιρείες και ξένους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να επεκταθούν ή λοιπόν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Και να πούμε πως τον απόϊχο των δύο αιματηρών επιθέσεων αυτοκτονία στο Volgograd τη Ρωσία φόρεσε στα καλά της για να υποδεχτεί το 2014. Χιλιάδες Μοσχοβίτες αλλά και επισκέπτες γιόρτασαν με λαμπρότητα τον ερχομό του νέου έτους. Ωστόσο, πολλές πόλεις της Ρωσίας βρίσκονταν σε επιφυλακή κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά τις δύο αιματηρές βομβιστικές επιθέσεις. Παρά όμως το βαρύ κλίμα, ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τις ευχές του για το νέο έτος και φυσικά την αισιοδοξία του για την ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην Παλαιστίνη, οι εορτασμοί της νέας χρονιάς συνέπεσαν με την απελευθέρωση 26 κρατουμένων Παλαιστίνιων από το Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας κίνησης καλής τελήσεως, αλλά και με τα 49 χρόνια επέτειο από την ίδρυση της Φατάχ. Η Γερμανία καλωσόρισε το 2014 σε μία από τις μεγαλύτερες εορταστικές εκδηλώσεις πρωτοχρονιάς στο Βερολίνο, όπως ανέφερε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα, φωνάζοντας τα δευτερόλεπτα προς την αντίστροφη μέτρηση της αλλαγής του έτους. Παρά τον μεγάλο αριθμό των συγκεντρωμένων, η διάθεση ήταν χαλαρή. Η ατμόσφαιρα είναι όμορφη και η διάθεση καλή. Ανυπομονούμε για μια φανταστική βραδιά, δήλωσε ένας από τους παρευρισκομένους. Να πούμε πως επισκέπτες από όλον τον κόσμο που επισκέφθηκαν το Βερολίνο εν ώψη των πρωτοχρονιάτικων εορτασμών ξεχύθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας φορώντας αστεία τεχνητά αυτιά και λαμπερά ψηλά καπέλα. Και να περάσουμε στη Ρώμη, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι εορτασμοί έλαβαν χώρα στο εντυπωσιακό Κολοσσέο. Το λιγότερο εντυπωσιακή μπορούν να χαρακτηριστούν οι εορτασμοί στην Κόπα Καμπάνα, όπου χιλιάδες Βραζιλιάνοι έσπευσαν να γιορτάσουν την έλευση του 2014. Για την ιστορία, να σημειώσουμε ότι το Ρίο Ντε Τζανέιρο, πριν υποδεχτεί τους αθλητές και τους θεατές του Μουντιάλ του 2014, ετοιμάστηκε με κάθε λαμπρότητα να υποδεχθεί το νέο έτος. Μάλιστα, το πάρκο του Κανταγκάλο κοσμούσε από τις 30 Νοεμβρίου ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 85 μέτρων. Στη Νέα Υόρκη, ο κόσμος ξεκίνησε να συγκεντρώνεται στην Times Square από νωρίς το βράδυ για το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο street party. Εκεί έδωσαν το παρόν διάσημα ονόματα της pop όπως η Miley Cyrus, η Melissa Etheridge και η καλλιτέχνες της hip-hop, Macklemore και ο Ryan Lee. Σημειώνεται όπως λίγο νωρίτερα μια συμπλοκή παραλίγο να αμαυρώσει τους εορτασμούς. Δύο ομάδες αστέγων διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα τρεις από τους εμπλεκομένους να δεχθούν μαχαιριές και οι τρεις να σημειώσουμε πως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Και από την Νέα Υόρκη πίσω στην Αθήνα, που όπως είπαμε, η Αθήνα γιόρτασε τον ερχομό του νέου χρόνου στο Θησίο με ένα φεστιβάλ μέσα στην πόλη. Όπως το ονόμασε λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων, αποκορύφωμα του Αθηναϊκού Ρεβεγιών, ήταν η κεντρική εκδήλωση στον πεζόδρομο της Οδού Αποστόλου Παύλου κάτω από την Ακρόπολη. Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Γιώργος Καμίνης, ευχήθηκε το 2014 να είναι μια χρονιά ελπίδας και με τη φυγή του 2013 να απαλλαγούμε και από τα προβλήματα. Να σου πω, Έλενα, ότι στο πρωτοχρονιάτικο street party της Times Square, όπως είπαμε και πριν, έδωσαν το μέρος πολλά, έδωσαν το παρόν μάλλον διάσημα ονόματα και να αλλάξουμε θέμα σιγά. Να πάμε να δούμε λίγο τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ο οποίος μας τραγουδάει η θάλασσά μου σκοτεινή κάτω από την Ακρόπολη. Σκοτεινή θάλασσα κρυεμένη που θα με βγάλεις το πρωί σε ποια στεριά μου ξένη που θα με βγάλεις το πρωί σε ποια στεριά μου ξένη θάλασσα μου σκοτεινή θάλασσα κρυεμένη.
τα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή. Αχ, θάλασσά μου, εσύ βαθιά που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου, εσύ βαθιά που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά. Πορτοκάλογλου, τραγουδάει θάλασσά μου σκοτεινή κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης και με την έλευση λοιπόν του νέου έτους και με τα πυροτεχνήματα πραγματικά φώτισε η Αθήνα. Και από την Αθήνα να παραμείνουμε γενικότερα στον ελληνικό χώρο που φαίνεται πως διορία μέχρι την Παρασκευή έχετε όλοι εσείς για να παρολάβετε, να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας ή να παραδώσετε τις πινακίδες των οχημάτων σας χωρίς να διατρέχετε κίνδυνο να επιβαρυνθείτε με κάποιο χρηματικό ποσό. Ειδικότερα να πούμε πως πριν από μερικές ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι πολίτες θα μπορείτε να παραλαμβάνετε τα τέλη κυκλοφορίας αλλά και να καταθέτετε τις πινακίδες χωρίς πρόστιμο έως και αύριο Παρασκευή 3 Γενάρη. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, με εγκύκλειό του δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκτάκτων συναλλαγών στις εφορίες σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή 3 Ιανουαρίου του 2014. Να πούμε πως οι αλλαγές αυτές, Νικολέτα, ειδικότερα αφορούν. Να πούμε φυσικά, Έλληνα, πως αφορούν πρώτα την χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας που λύγει την προθεσμία υποβολής του, την παραλαβή κατατεθειμένων πινακίδων κυκλοφορίας και την ταυτόχρονη πληρωμή τελεών του 2014. Την κατάθεση δήλωσης ΠΑΕ μεταβίβασης ακινήτου ή κατοίκου εξωτερικού σε εκτέλεση προσφορετικού συμβίβασης που λύγει η προθεσμία. Και τέλος, την κατάθεση δήλωσης κληρονομιάς και τα λοιπά. Τώρα, τη δυνατότητα για να αποφύγετε την ταλαιπωρία και τις ουρές στην εφορία έχετε ίσως και εσείς από κάποια από εσάς να έχετε επιλέξει να πληρώσετε ηλεκτρονικά τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων σας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής ή την πιστωτική σας κάρτα. Έτσι να πούμε λοιπόν πως φέτος όπως και πέρσι δεν χρειάζεται να περιμένετε ουδεμία ειδοποίηση ή σήμα για να κολλήσετε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας. Το Υπουργείο για Λόγους Οικονομίας δεν στέλνει πια κανένα έντυπο και μεταθέτει την υποχρέωση στους φορολογουμένους, δηλαδή σε εσάς, μέσω του συστήματος τάξης να εκτυπώσετε και να προσέλθετε αποκλειστικά και μόνο στις τράπεζες για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας. Οπότε λοιπόν, όσοι από εσάς ακόμα δεν έχετε πληρώσει, τρέχετε, προλαβαίνετε σήμερα και αύριο. Είναι η τελευταία μέρα που έδωσε λοιπόν, η τελευταία προθεσμία που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Και από το Υπουργείο Οικονομικών, να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες μάλλον. Όλα τα παγκόσμια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά μιλάμε για τον πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, τον Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος φαίνεται πως είναι σταθερή πλέον, αλλά κρίσιμη η κατάστασή του. Έτσι λοιπόν, σε τεχνητό κόμμα εξακολουθεί να βρίσκεται ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γκρενόμπλη στη Γαλλία. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη παρά τα μικρά σημάδια βελτίωσης που παρουσίασε μετά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε στο κεφάλι. Να πούμε πως όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο νευροχειρούργος Στεφάν Σαμπάρτ, οι μεταχειρητικές εξετάσεις έδειξαν ότι υπάρχουν διάχυτες αιμορραγίες, πληγές και στις δύο πλευρές του εγκεφάλου. Οι εξετάσεις έχουν θετικά αποτελέσματα, όμως υπάρχουν και άλλες βλάβες που χρειάζονται φροντίδα, ανέφεραν τόσο οι γιατροί, Έλενα. Τόσο όμως οι δικοί του άνθρωποι, τα μέλη της οικογένειάς του, όσο και ο μάνατζερ του Μίκαελ Σουμάχερ, Σαμπίν Κεχ, κρατούν χαμηλούς τόνους και έχουν συγκρατημένη αισιοδοξία στο να γίνει γρήγορα καλά. Είναι γυναίκα η μάνατζερ και είναι η Σαμπίν Κεχ, η οποία φαίνεται λοιπόν πως λέει πως τα καλά νέα για σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή και η κατάστασή του παραμένει σταθερή.
Έτσι λοιπόν δήλωσε η μάνατζέρ του στους δημοσιογράφους και είπε ότι δεν θα υπάρξει συνέντευξη τύπου από τους θεράποντες ιατρούς. Δεν θα έλεγα ότι όσα λένε οι γιατροί είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Νομίζω ότι κάνουν ξεκάθαρο ότι δεν είναι αισιόδοξοι, ότι θα πρέπει να δουν αν πραγματικά υπάρχει ελαφριά βελτίωση, τόνισε αναφερόμενη στο ιατρικό ανακοινωθέν της Τρίτης που έκανε λόγο για μικρή βελτίωση. Να πούμε πως ιδιαίτερη σημασία δώσαν στο γεγονός ότι η μάνατζερ του Σουμάχερ, η Σαμπίν, έδωσε μια άλλη εκδοχή για τις συνθήκες τραυματισμού του διάσημου πιλότου. Γιατί όπως είπε, ενώ έκανε σκι στις Άλπες σε βαθύ χιόνι, κλήθηκε να βοηθήσει ένα φίλο του ο οποίος είχε πέσει εκτός πίστας. Αφού τον βοήθησε και τον σήκωσε, ξεκίνησε και πάλι το σκι, πήγε να κάνει μια στροφή και χτύπησε στην αβράχο που βρισκόταν κάτω από το παχύ χιόνι. Αυτό το χτύπημα εκτοξεύτηκε στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε με το κεφάλι σε έναν άλλο βράχο με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Μάλιστα, να πούμε όπως τόνισε η Σαμπίν, ο Σουμάχερ δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, ενώ δεν ήταν θέμα ταχύτητας, αλλά από την γωνιά που χτύπησε στον βράχο, φαίνεται να είπε η μάνατζερ του Μικάηλ Σουμάχερ. Πάντως, να πούμε πως την Τρίτη ο δημόσιος κατήγορος της Αλμπερτίλ ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για να ανοίξουν, να μπει φως δηλαδή στην υπόθεση, για τα αίτια του ατυχήματος του Σουμάχερ και να αποδοθούν ευθύνες εφόσον κριθεί φυσικά αναγκαίο. Ξέρουμε λοιπόν πως το ατύχημα προκλήθηκε εκτός πίστας, όμως στο σημείο που η βράχη ήταν μερικώς ή πλήρως καλυμμένη από το χιόνι. Ο Σουμάχερ έχασε την ισορροπία του και εξαιτίας ενός εξ αυτών, δήλωσε ο Κουίνσι. Να πούμε πως το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από τη στιγμή της μεταφοράς του Μίκαηλ Σουμάχερ από τις Άλπες με ελικόπτερο. Ενώ δεκάδες σκιέρ παρακολουθούν όλη τη διαδικασία, θα το δούμε και εμείς σε λίγο στα πλάνα μας. Την ίδια ώρα ο δημοσιογράφος, ο Κάι Έμπελ, που πήρε την τελευταία συνάντευξη του Μίκαηλ Σουμάχερ λίγες μέρες πριν το σοβαρό το ατύχημα, αποκάλυψε στην Bild την προφητική δήλωση του Γερμανού. Μιλήσαμε στις 17 Δεκεμβρίου, μία μέρα πριν πάει στις Γαλλικές Άλπες για διακοπές με την οικογένειά του. Ήταν πολύ χαρούμενος και ανυπομονούσε γι' αυτό, τόνισε, ενώ αποκάλυψε τη συζήτηση που είχε με τον Σούμι. Και αν ήταν εθισμένος στην αδρεναλίνη και στην ταχύτητα, με όσους κινδύνους συνεπάγεται αυτό. Όχι, δεν νομίζω πως ήταν κάτι τέτοιο και δεν ήθελε να τον βλέπουν έξι. Έτσι, ήξερε τα όρια του, είτε οδηγήσε είτε έκανε σκι. Απλώς τα όρια του ήταν διαφορετικά από ενός απλού ανθρώπου. Όπως κάθε πιλότος της Φόρμουλα 1, είχε διαφορετική σχέση με την ταχύτητα. Μου είπε πως ποτέ δεν βγαίνει από τα όρια του. Κάποτε μου είχε πει πως πιστεύει στην μοίρα. Δεν μπορώ να μην κάνω κάποια πράγματα από φόβο πως μπορεί να πάθω κάτι. Αν μου συμβεί, τότε ίσως ήταν γραφτό, μου είχε πει. Και φαίνεται λοιπόν και όπως τόνισε ο ίδιος. Και να πάμε στο συγκινητικό και ανατυχιαστικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Le Quip, η οποία, καθώς η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί συγκλονισμένη τη μάχη που δίνει ο Μίκαηλ Σουμάχερ για να κρατηθεί στη ζωή, η γαλλική εφημερίδα την Τρίτη του αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό της με ένα μήνυμα που προκαλεί συγκίνηση. Ουσιαστικά ήταν ένα μήνυμα προσευχή. Μη μας εγκαταλείπεις, έγραφε το πρωτοσέλιδο, το οποίο και έκανε το γύρο του κόσμου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την υγεία, την πορεία της υγείας μάλλον του Μίκαηλ Σουμάχερ. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά ο άνθρωπος. Και στο σημείο αυτό να πάμε σε ένα διαφημιστικό παύλα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Άρα, όχι, εσείς είπατε. Το παρόν το Ιαδουβαλά. Και να έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω.
πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γινόταν ρεζίνη παγκοσμίου. Ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας.
Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία, αγάπη, ευτυχία. Να έχετε δουλειά, εργασία, να έχετε και χρήματα πολλά και να είναι το 2004 το καλύτερο έτος. 14, ναι, το 2014. Να είναι το καλύτερο σας έτος και να προσπαθήσετε όσο πιο πολύ μπορείτε για να πετύχετε τους στόχους που έχετε βάλει. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι ακριβώς, Έλενα, γιατί μπορείτε και εσείς καθημερινά να επικοινωνείτε μαζί μας. Καλέστε μας λοιπόν στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στείλετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση papakizoungla.gr. Μηνύματα δεχόμαστε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και να πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ευχές για το νέο έτος από εκπροσώπους της πολιτικής, στρατιωτικής, θρησκευτικής αλλά και πνευματικής ηγεσίας δέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας. Να πούμε ότι νωρίτερα ο κύριος Παπούλιας παρέστη στη δοξολογία για το νέο έτος που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, χώρο στατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών του Ιερώνυμου του Δεύτερου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος και την Βουλή ο Πρόεδρος του Σώματος Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Παρόντες, να πούμε πως ήταν Υπουργοί Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφολογιάννη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης. Παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμένος, ο Πρόεδρος του Λάος Γιώργος Καρατζαφέρης, ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι των Πατριαρχείων αλλά και ο Περιφερειάρχης Γιάννης Γουρός και φυσικά ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Καμίνης. Να πούμε πως την αισιοδοξία του το 2014 είναι μια καλύτερη χρονιά, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την καθιερωμένη υποβολή των ευχών για το νέο έτος στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Παπούλιας εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα έχει μια καλή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ότι μερικά πράγματα θα πάνε καλύτερα. Εξέφρασε δε την ελπίδα να καταφέρει η χώρα να βγει φέτος στις αγορές. Ερωτηθείς τώρα αν εμφανίστηκε αισιόδοξος και ο Υπουργός Οικονομικών σε μεταξύ του συνομιλία, ανέφερε πως ο κύριος Τουρνάρας έχει μια αισιοδοξία μαχητική. Να πούμε πως φαίνεται λοιπόν πως είπε πως κάθε μαχόμενος είναι αισιόδοξος ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Σε αυτούς συγκαταλέγομαι και εγώ πιστεύω ότι αύριο, το δικό μας αύριο θα είναι καλύτερο. Μια συγκροτημένη αισιοδοξία για να μην απογοητευόμαστε, δήλωσε λοιπόν ο Κάρολος Παπούλιας. Εκτίμησε επίσης πως τα πολιτικά τα πράγματα θα είναι ήρεμα, δεν θα έχουμε ανομαλίες, όχι με την παλιά έννοια ανομαλιών, αλλά των αναταράξεων φαίνεται λοιπόν να είπε. Ευχές με τον Πρόεδρο αντάλλαξαν επίσης ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο Γραμματέας του ΚΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο Πάνος Καμένος και ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Τώρα, ερωτηθεί σχετικά με τις μίζες και τα φαινόμενα διαφθοράς, τόνισε πως πρέπει να χτυπηθούν. Δηλαδή, πρέπει να παίρνεις κεφάλια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Γι' αυτό συγχάρηκα και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και τους ανώτατους δικαστικούς, γιατί για μένα ήταν αποκρουστικό ότι αθώωσαν όλους αυτούς για το χρηματιστήριο. Βέβαια, ήταν απόβαση της δικαιοσύνης, αλλά νομίζω ότι στη δεύτερη φάση και είπε κι άλλα. Να πούμε όμως, Έλληνα, πως για τα εξοπλιστικά ανέφερε πως η υπόθεση είχε βάθος, αλλά πρέπει νομοθετικά ή κάπως αλλιώς να ρυθμιστεί. Δεν μπορεί αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτά που κάνουν. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν σκέφτομαι ότι και στην Ευρώπη παλαιότερα τι είχε συμβεί, πάει να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το μέλι στην αγκαλιά τους και βάζουν όχι το δάχτυλο, αλλά όλο το χέρι μέχρι το πάτο του μελιού, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να τον ακούσουμε κιόλας λίγο τον. Δεν θα τον ακούσουμε τώρα. Να πάμε όμως στον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, τον Θεόδωρο Καράγλου, ο οποίος φαίνεται ότι είναι αισιόδοξος και ότι το 2014 θα είναι χρονιά της ανάπτυξης και θα φέρει πάρα πολύ κοντά την έξοδο της χώρας από την κρίση. Έτσι λοιπόν δήλωσε ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Θεόδωρος Καράγλου, μετά την δοξολογία για το νέο έτος που έγινε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, όπου χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Ο κύριος Καράγλου δέχθηκε στο Υπουργείο του εκπροσώπους των τοπικών αρχών, αντάλλαξε μαζί τους ευχές και υπογράμμισε. Εύχομαι ολόψυχα το 2014 να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία για όλους τους Έλληνες πολίτες. Να έχουν δύναμη, κουράγιο, αισιοδοξία, γιατί εκτιμώ ότι τα δύσκολα πέρασαν και ότι το 2014 θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Αυτό δεν είναι λόγια του αέρα, βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Να θυμίσω, το 2013 είναι η πρώτη χρονιά μετά από 32 χρόνια
χρόνια που πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Να θυμίσω, τα σημάδια της υποχώρησης της ύφεσης είναι ορατά πλέον σε όλους τους πολίτες. Και βέβαια, το 2014 να φέρει μια καινούρια χρονιά γεμάτη αισιοδοξία, γεμάτη ελπίδα ότι θα είναι η χρονιά της ανάπτυξης. Μια χρονιά που έρχεται μετά από 6 χρόνια συνεχούς ύφεσης. Βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Αγωνιζόμαστε, ελπίζουμε, αισιοδοξούμε, προσευχόμαστε να είναι πραγματικά το 2014 η χρονιά της ανάπτυξης, η χρονιά που θα φέρει την έξοδο από την κρίση που βιώνει η χώρα μας. Είναι πάρα πολύ κοντά και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού αυτό θα το πετύχουμε. Να πούμε πως τον Υπουργό επισκέφθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Παναγιώτης Κοκόρης, ο Αντιδήμαρχος Κώστας Ζέρβας, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπούταρη, περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας και πολλοί άλλοι. Και από τον κύριο Καράουγλου να περάσουμε στον Μιχάλη Χρυσόποχοίδη, ο οποίος ως ευκαιρία για την ανάδειξη της δυναμικής της Ελλάδας και την υλοποίηση σταθερών βημάτων ανάκαμψης της χώρας, αποτελεί για το Υπουργείο Μεταφορών η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνεται στη χώρα μας η δυνατότητα να αποκτήσει ξανά την εξωστρέφεια που της αρμόζει και της χρειάζεται, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Μεταφορών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών εστιάζονται στις μεταφορές και φυσικά στις τηλεπικοινωνίες. Στις μεταφορές, βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου, η προστασία του επιβάτη και των δικαιωμάτων του, η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τα καθαρά μεταφορικά μέσα. Στις επικοινωνίες τώρα και στις τηλεπικοινωνίες, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο τρίπτυχο ασφάλεια, καινοτομία, προσβασιμότητα για όλους με όρους κόστους και δυνατοτήτων. Και να πάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, μιας και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανέλαβε από εχθές η Ελλάδα για πέμπτη φορά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Η ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη, η οποία ύστερα από μια εξαετή κρίση ετοιμάζεται να επιστρέψει σε βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα, να πούμε πως η τελετή έναρξη για την ελληνική Προεδρία θα λάβει χώρα στις 8 Ιανουαρίου στο Ζάπιο, οπότε και στην Αθήνα θα έρθουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο και οι 28 Ευρωπαίοι Επίτροποι. Εκεί, εκτός από την καθιερωμένη φωτογραφία, θα πραγματοποιηθούν και τα λεγόμενα clusters, δηλαδή τα συμβούλια εργασίας, όπου οι υπουργοί θα παρουσιάσουν στους αρμόδιους επιτρόπους τις προτεραιότητές τους. Στις 15 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός θα εκφωνήσει στο Στρασβούργο για την πρώτη του ομιλία ενώπιον των Ευρωβουλευτών. Πρωταρχικός στόχος της ελληνικής Προεδρίας, όπως έχει επισημάνει ο Αντώνης Σαμαράς, είναι η επίτευξη από των αποτελεσμάτων σε μια σειρά εκκρεμών ζητημάτων. Προεδρία λοιπόν ελπίδας για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη θα είναι η ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, δίνοντας το στίγμα της. Τώρα, ως σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σύνολό της χαρακτηρίζει την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Ελλάδας, Ευάγγελος Βενιζέλος, καθώς ενόψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών του Μαΐου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ο κύριος Βενιζέλος, σε μήνυμά του για το νέο έτος, με την ευκαιρία της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας, οι οποίες, όπως λέει, αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Πρόκειται σύμφωνα με τον ίδιο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με έμφαση στην καταπολέμηση ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, και την προώθηση επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας στην πραγματική οικονομία. Σημειώνεται πως λόγω της διεξαγωγής των ευρωεκλογών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαλυθεί στα τέλη του Μαρτίου και ως εκ τούτου η ελληνική Προεδρία θα είναι συντομότερη, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο θα συντάθει εκ νέου στις αρχές Ιουλίου. Η ελληνική Προεδρία όμως έχει θέσει ως προτεραιότητες τους ακόλουθους τρεις πάνω, από τους οποίους θα εργαστεί με στόχο να υπάρξει προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μιλάμε για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνοχής, την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου σχετικά με την ενίσχυση του προσανατολισμού στην ανάπτυξη τμήματος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Προώθηση της ολοκλήρωσης της πράξης για την ενιαία αγορά 1 και 2 με έμφαση στην εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας, στην ηλεκτρονική τιμολόγηση των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και σε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μας φέρουν εγκύτερα σε μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά
μέχρι το 2015, όπως πολύ ορθά το έθεσε ο Χέρμαν στην επιστολή του. Υλοποίηση αποφάσεων για την αύξηση της δανειοδοτικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τους βασικούς φορείς παροχής θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας για το πιο ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού μας. Ανάληψη δράση στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, ώστε να επιτευχθούν οι συνομιλίες που αφορούν εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και άλλους στρατηγικούς εταίρους. Εμβάθυνση της ενοποίησης και ιδιαίτερα του ΟΝΕ με την πρόθεση πολιτικών και δράσεων για την κάλυψη των ελλειμμάτων στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης που βγήκαν στην επιφάνεια στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Τώρα, όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, η Ελληνική Προεδρία θα στηριχθεί και θα ενισχύσει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό του ενιαίου μηχανισμού εξυγείας της, SRM, που επετεύχθη προχθές στο Συμβούλιο. Η επίτευξη συμφωνίας στον Τρίλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέσπιση του SRM αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Συγχαίρουμε τη Λιθουανική Προεδρία για τα εξαίρετα αποτελέσματα που πέτυχε στην θέσπιση οδηγιών σχετικά με την τραπεζική ανάκαμψη και την εγγύηση καταθέσεων. Ταυτόχρονα, θα προωθήσουμε ως ζήτημα προτεραιότητας θέματα που σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή, καθώς και τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Σχετικά τώρα με την εμβάθυνση της ΟΝΕ, στόχος είναι να θέσουμε τα θεμέλια μιας καλά συντονισμένης ΟΝΕ με την σωστή ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής σταθερότητας και αλληλεγγύης, καθώς και τη θεσμική αυτοτέλεια των μελών της. Το έργο μας θα βασιστεί στα σημερινά συμπεράσματα σχετικά με τις συμπράξεις για την ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα που στηρίχθηκαν στο οδικό χάρτη του Χέρμαν και το σχέδιο Στρατηγικής Επιτροπής. Μετανάστευση, λοιπόν, διαχείριση συνόρων και κινητικότητα των πολιτών της Ένωσης στο πλαίσιο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας αποτελεί μείζοντα στόχευση της Ελληνικής Προεδρίας. Η προσέγγιση μας λοιπόν έχει τρεις στόχους. Πρώτη, αποφυγή μείωση της παράνομης μετανάστευσης με αποδοτικό τρόπο για να διασφαλιστεί παράλληλα τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων λαθρεμπορίας και παράνομης διακίνησης προσώπων. Δεύτερον, την βελτίωση και την καλύτερη οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης και της υποβοηθούμενης κινητικότητας. Τρίτον, τον συντονισμό αποτελεσματικών πολιτικών επαναπατρισμού των παράνομων μεταναστών. Και τέταρτον, την ενίσχυση των συνεργείων μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης μέσω της προσέλκυσης μορφωμένων και ταλαντούχων ανθρώπινων πόρων. Τώρα, μετά είναι οι θαλάσσιες πολιτικές. Ο επόμενος στόχος είναι οι θαλάσσιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια οριζόντια θεματική. Η Ελληνική Προεδρία θα εισαγάγει μια οριζόντια στρατηγική που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρική ιδέα της θεματικής αυτής είναι ο επαναπροσδιορισμός και η επανεκκίνηση της θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις εκφάνσεις της πέρα των αναπτυξιακών πτυχών. Στόχος είναι η υιοθέτηση κειμένου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2014 για τη θαλάσσια στρατηγική με έμφαση στην ασφάλεια και την ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένης και της ενέργειας. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα διεξαχθούν 14 άτυπες υπουργικές σύνοδοι στην Αθήνα, 35 συνεδριάσεις υψηλού επίπεδου, 57 συναντήσεις ομάδων εργασίας και 33 συνέδρια ή σεμινάρια. Η χώρα που θα πάρει τη σκητάλη της Προεδρίας του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η Ιταλία. Να πούμε όμως δύο λόγια και για το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας, καθώς θα είναι λιτό και περιεκτικό, εκπέμποντας μια νότα ρεαλιστικής αισιοδοξίας. Απεικονίζει ένα ιστιοφόρο με ανοιχτά πανιά που σχηματίζεται με τα αρχικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φιλοδοξεί να ενώσει τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και την ιδιαίτερη ελληνική ταυτότητα, τις απαρχές της Ένωσης της Ευρώπης και με την μελλοντική της πορεία, τις αρχές που διαμόρφωσαν στο παρελθόν μας με τις κοινές προσδοκίες μας για το μέλλον. Το συμβολικό φόντο του λογοτύπου είναι η θάλασσα. Θεμελιώδη στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας αλλά και κομβικό στοιχείο του παρελθόντος και του μέλλοντος της Ευρώπης.
Η θάλασσα ιστορικά ένωσε τους ευρωπαϊκούς λαούς και σήμερα είναι παράγοντας ανάπτυξης και απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη, ενώ αποτελεί και οριζόντια προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας. Από την άλλη πλευρά, το επιμέρους σχήματα του λογοτύπου απεικονίζουν το ανάγλυφο του ελληνικού εδάφους και της ελληνικής ακτογραμμής, ενώ η επιλογή του ημικυκλίου αντιπροσωπεύει το κοινοβούλιο και το αρχαίο θέατρο, τη μήτρα των δημοκρατικών παρεδόσεων της Ευρώπης, της θεσμικής ισότητας και της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τώρα να δούμε, Νικολέτα, πώς θα κοστίσει η οργάνωση της ελληνικής προεδρίας. Όσο αφορά Έλληνα τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός λοιπόν της ελληνικής προεδρίας έχει οριστεί στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και των επιπλέον δαπανών των Υπουργείων και των προσωρινών αποστάσεων των υπαλλήλων σε άλλες θέσεις, όπως επίσης φυσικά και τα έξοδα που σχετίζονται με όλα τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Στόχος λοιπόν είναι το πραγματικό κόστος να είναι χαμηλότερο, ώστε η ελληνική προεδρία να είναι πιο οικονομική από ποτέ. Και να πάμε να αλλάξουμε, να δεν αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε στα πολιτικά. Πάμε όμως στον Αντώνη Σαμαρά, αφού από σήμερα ξεκινά για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό ένα τετράμινο στην κυριολεξία Φωτιά. Διάστημα στο οποίο αναμένεται να δοθούν απαντήσεις στο πρόβλημα χρέους της χώρας, αν δηλαδή θα καταφέρει να βγει στις αγορές όπως προσδοκά η κυβέρνηση ή θα μπει σε τροχιά νέου προγράμματος για τα επόμενα χρόνια, γεγονός που με βάση τα σημερινά δεδομένα θα προκαλέσει πολιτική αναταραχή με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Η περίοδος είναι κρίσιμη και για έναν ακόμη λόγο. Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα και για 6 μήνες, από χθες μάλλον και για 6 μήνες, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2014. Μια περίοδο που συν της άλλης είναι και προεκλογική, μιας και στις 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ευρωεκλογές. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στις δημοσκοπήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν και δείχνουν μεγάλη άνοδο του ευρωσκεπτικισμού. Γεγονός λοιπόν που τρομάζει τους ηγέτες των κρατών μελών και σαφέστατα ρίχνει βαριά τη σκιά και τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. Για να φτάσει όμως στις ευρωεκλογές, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, οι οποίες αναμένονται να ξεκινήσουν σε 2 εβδομάδες από εχθές. Δηλαδή, μία εβδομάδα και λίγες ημέρες. Με κεντρικό ζητούμενο την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού για το τρέχοντα έτος, χωρίς την λήψη οριζόντιων μέτρων. Άλλωστε, λοιπόν, παραδέχεται κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει για τη νέα χρονιά αυξημένα έσοδα κατά 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2013, τα οποία θα προσέλθουν κυρίως από σημαντικές αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος. Και το βάρος θα το σηκώσουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες ακινήτων, επιχειρήσεις και φυσικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλα αυτά να πούμε πως συζητήθηκαν προχθές στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου με τη συμμετοχή των στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, του κ. Σταμάτη, του κ. Λαζαρίδη, των κυρίων Στουρνάρα, Σταϊκούρα, Μιχελάκη, Χατζηδάκη, Βρούτση, Σκορδά, Μαυραγάνη και Γρηγοράκου. Ενώ αποφάσεις δεν πάρθηκαν σε αυτή τη φάση, ωστόσο έγινε μια πρώτη χαρτογράφηση των προβλημάτων και πρώτη προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση. Το ζητούμενο πλέον όμως για το Μαξίμου είναι να φτάσει μέχρι τον Απρίλιο. Τότε αναμένεται και να ξεκινήσει η συζήτηση και η διαπραγμάτευση με τους εταίρους για την απομείωση του ελληνικού χρέους, που θα ολοκληρωθεί τέλη φθινοπόρου του 2004, αλλά και να επιβεβαιωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα, όπου το 70% θα διανεμηθεί υπό τη μορφή στοχευμένων παροχών στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Με τα δύο λοιπόν αυτά όπλα στην φερέτρα του, ο Πρωθυπουργός δέχεται εξηγήσεις να πάει σε τριπλές εκλογές. Σε αντίθετη όμως περίπτωση, ένα αρνητικό αποτέλεσμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις ευρωεκλογές σε συνδυασμό με το ισχυρό ενδεχόμενο από το φθινόπωρο του νέου μνημονίου, αφού ενδεχόμενη συμφωνία για απομείωση του ελληνικού χρέους θα συνοδευτεί με τα μέτρα της λιτότητας, που καθιστούν την εξάντληση της τετραετίας από τη δύσκολη έως ακατόρθωτη. Φαίνεται λοιπόν να είναι η κατάσταση. Άλλωστε, να πούμε πως τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς η θητεία του Κάρολου Παπούλια λήγει στις 5 Φεβρουαρίου του 2015. Υπ' αυτές τις συνθήκες, λέει κυβερνητικός βουλευτής, το σχέδιο της Αθήνας να βγει στις αγορές το δεύτερο εξάμηνο του 2014, έστω και μερικώς, αποκτά φιλολογική και μόνο σημασία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον αγώνα που δίνει ο Πρωθυπουργός για να είμαστε σίγουροι πλέον ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Λοιπόν, και να αλλάζουμε θέμα, πάμε στην ΕΡΙΤ, όπου φαίνεται ότι από το γραφείο του Υφυπουργού Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Παντελή Καψή
εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με το ανταποδοτικό τέλος για την ΕΡΙΤ. Να διαβάσουμε λοιπόν ένα κομμάτι από την ανακοίνωση. Στο ποσό των 3 ευρώ μηνιαίως ανέρχεται το ανταποδοτικό τέλος που ορίζεται ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας της εταιρείας Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση ΑΕ, ΕΡΙΤ ΑΕ. Σύμφωνα με τον νόμο 4.173 κάθετος 2013. Το ανταποδοτικό τέλος ισχύει από 1η Πρώτου 2014 μετά από σχετική εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ ΑΕ και εισπράτεται μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Να πούμε πως το ανταποδοτικό τέλος είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο της ΕΡΤ, δηλαδή από πέρυσι που ήταν 4,24 ευρώ μηνιαίως. Τα έσοδα λοιπόν από το ανταποδοτικό τέλος για το 2014 έχουν υπολογιστεί στα 191 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 101 εκατομμύρια καλύπτουν το κόστος λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ. Η εταιρεία θα συνεισφέρει 91,4 εκατομμύρια στο πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014. Να σημειωθεί επίσης ότι το 2012 το κόστος λειτουργίας της ΕΡΤ ήταν 245 εκατομμύρια ευρώ και τα συνολικά έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Και να φύγουμε από την ΕΡΙΤ και να πάμε στον Δημήτρη Παπαχρήστο, που φαίνεται ότι αύριο Παρασκευή αναμένεται να εμφανιστεί και πάλι ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς του Σπύρου Γεωργουλέα. Ο εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Παπαχρήστος δηλαδή, ο εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας που προμήθευε το Υπουργείο Άμυνας με αυτοκινούμενα πυροβόλα όπλα, ο οποίος και συνελήφθη προχθές. Να πούμε πως ο Δημήτρης Παπαχρήστος, όπως αναφέρουν οι συνηγόροι του, δηλώνουν ότι είναι στη διάθεση των αρχών και ότι θα συνεισφέρει στην ανάκριση με όσα στοιχεία γνωρίζει για την υπόθεση. Τονίζεται ωστόσο από την υπεράσπισή του ότι ο 70χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων και αμνησία, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τον κύριο Παπαχρήστο λοιπόν κατονόμασε στην απολογία του ο προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και πρώην Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών, ο κύριος Κάντας. Ο εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας Wengman φέρεται πως έδωσε στον κύριο Κάντα το συνολικό ποσό των 750.000 ευρώ για την προμήθεια 24 αυτοκινούμενων πυροβόλων PZ-ITA 2000 του λιτού περιφερειακού υλικού. Η εν λόγω σύμβαση, να πούμε πως υπεγράφει στις 5 Εβδόμου του 2001 επιθητείας του κύριου Τσοχατζόπουλου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μεταξύ Δημοσίου και εταιρείας της Κράους Μαφέι Wegman εναντί τιμήματος ύψους του 195.709.774 ευρώ. Οι κατηγορίες τώρα για την υπόθεση αφορούν ενεργητική δωροδοκία κατά του Δημοσίου, υποθετική δωροδοκία κατά του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και να περάσουμε στην Κρήτη, όπου η τοπική οργάνωση που τις παλιές καλές και όχι πολύ μακρινές εποχές του ΠΑΣΟΚ αριθμούσε μέχρι και 16.000 μέλη. Καταραίει λοιπόν υπό το βάρος των οικονομικών προβλημάτων, αφού δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε καν στα βασικά έξοδα, δηλαδή στο ενίκιο, στο ηλεκτρικό κτλ. Η μεγαλύτερη λοιπόν οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, η άλλοτε πανίσχυρη, το Μασταμπά Ηρακλείου, ετοιμάζεται να βάλει λουκέτο σύμφωνα με το cretalife.gr. Η τοπική οργάνωση λοιπόν που τις παλιές καλές και όχι όπως είπαμε καλές εποχές αριθμούσε μέχρι και 16.000 μέλη, κατέρεει υπό το βάρος των οικονομικών προβλημάτων. Να πούμε πως η απόφαση για το κλείσιμο έχει πάρθει εδώ και καιρό από τον συντονιστή της, αφού δεν έχουν πληρώσει τα οφειλούμενα στον ιδιοκτήτη. Αλλά τελικά μερικοί ρομαντικοί ιδεολόγοι στελέχη του ΠΑΣΟΚ αντέδρεσαν και ζήτησαν να δοθεί η τελική έγκριση από την Ολομέλεια. Ναι, μοιάζει με το κυκίνιο άσμα του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Κύκνιο άσμα, έτσι ακριβώς Έλενα, του ίδιου του ΠΑΣΟΚ για το επικείμενο λουκέτο. Έτσι λοιπόν, από τις κεντρικές και νότιες συνοικίες συγκαλείται έκτακτη Ολομέλεια στις 8 Ιανουαρίου στις 18.30 το βράδυ, η οποία εκτός από την πολιτική συζήτηση έχει ως βασικό θέμα τη μετακόμισή της στα γραφεία της νομαρχιακής οργάνωσης δίπλα στην παλιά Ακαδημία του Ηρακλείου. Τώρα στην πραγματικότητα καλούνται τα στελέχη να αποφασίσουν λουκέτο και μεταφορά του αρχείου στην νομαρχιακή, κλείνοντας ένα κύκλο σχεδόν 40 ετών για την οργάνωση που καθόριζε εμπολής στις πολιτικές στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Ναι, λοιπόν, μοιάζει με κύκνιο άσμα του ιδίου του ΠΑΣΟΚ το επικείμενο λουκέτο που ετοιμάζεται να βάλει η μεγαλύτερη κομματική οργάνωση της Ελλάδας. Και είναι περίεργο γιατί ακόμα έχει μέλη. Πολλά μέλη, δήλωσε το Creta Live, είναι από τα παλιά και έμπειρα μέλη της οργάνωσης που παρακολουθούσε με θλίψη τις εξελίξεις.
Και είχαμε μείνει όλοι με την αίσθηση ότι το καλοκαίρι που είχαμε βάλει κάποια χρήματα, όλα είχαν τακτοποιηθεί. Ανέφερε το με νόημα και επισήμανε ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Πάντως λοιπόν το Μασταμπά που ήταν και το σημείο αναφοράς για όλους τους αρχηγούς του Πασόκ από τον Παπανδρέου μέχρι και τον Βενιζέλο σήμερα έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε όλες τις κρίσιμες φάσεις του κόμματος. Κυρίως στις συνεδριακές διαδικασίες αφού έστελνε πάντα τους περισσότερους από όλες τις οργανώσεις. Και αφού είμαστε στην Κρήτη λοιπόν να παραμείνουμε στην Κρήτη μιας και φαίνεται πως με μια πρόσφατη έρευνα οι Κρητικοί ζουν περισσότερο από τους περισσότερους και υπόλοιπους Ευρωπαίους. Μια έρευνα λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει την επιστημονική ανάλυση ότι οι Κρητικοί ζουν περισσότερο. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη από το Wellcome Trust Sanger Institute of Cambridge της Μεγάλης Βρετανίας, οι κάτοικοι των ανογείων αλλά και των γύρω περιοχών διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο καρδιαγκιακών παθήσεων παρά την διατροφή τους που είναι πλούσια σε ζωικά λίπη. Εξάλλου να πούμε πως οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών έχουν ένα σπάνιο γονίδιο που τους προστατεύει από τα καρδιαγκιακά νοσήματα και την αύξηση του σωματικού βάρους. Αυτό το γονίδιο είναι 40 φορές πιο συχνό σε αυτό το μικρό ελληνικό πληθυσμό από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αξίζει όμως να αναφερθεί πως το γονίδιο που είναι γνωστό ως R19H, δεν ξέρω πώς ακριβώς το λένε. R19X μάλλον, μπορεί και δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει είναι ιατρικό αυτό. Και βρέθηκε λοιπόν για πρώτη φορά στον πληθυσμό το 2008. Αυτό λοιπόν που κάνει να μειώνει τα επίπεδα τριγλυκερίδιων, από την ίδια στιγμή αυξάνει εκείνα των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας, γνωστά ως καλή χοληστερόλη, κάτι που μειώνει λοιπόν τον κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων. Σύμφωνα όμως με την Ελευθερία Ζαγκίνη, καθηγητής και επικεφαλής και μελέτης στο «Οι κάτοικοι των ανόγειων έχουν το ίδιο ποσοστό του διαβήτη όπως ο γενικός ελληνικός πληθυσμός, αλλά δεν πάσχουν από επιπλοκές της νόσου». Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας βέβαια είναι και ο τρόπος της ζωής αυτών των ανθρώπων. Ζουν σε ορεινά χωριά της Κρήτης και ασκούνται πολύ, κάτι που τους βοηθά να ζήσουν μακρά και υγιή ζωή, παρά την υψηλή σε λιπαρά διατροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλοκές στην υγεία τους. Η ανακάλυψη αυτή βέβαια μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπείων και τις στρατηγικές πρόληψης κατά των καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και τις μεταβολικές διαταραχές. Λες να βοηθάει η τσικουδιά? Μπορεί, πολύ πιθανό. Λες, Λοιπόν, και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα διεθνή μας, όπου η κατάσταση της υγείας του πρώην Πρωθυπουργού του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν, που βρίσκεται σε κόμμα τα τελευταία 8 χρόνια, επιδεινώθηκε τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης εχθές. Ο Σαρόν σήμερα είναι 85 ετών και νοσηλεύεται στο κέντρο Σίβα, στο νοσοκομείο Τέλ Χασόμερ, κοντά στο Τελ Αβίβ. Και υπέστη την νεφρική δυσλειτουργία σύμφωνα με το ραδιόφωνο του Ισραηλινού στρατού. Ο Αριέλ Σαρόν είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και εγκεφαλική αιμορραγία την 4η ημέρα του Ιανουαρίου του 2006, εν μέσω της εκστρατείας του για να επανεκλεγεί πρωθυπουργός. Ήταν τότε ιδιαίτερα δημοφιλής στο Ισραήλ και προβλεπόταν ότι θα κέρδιζε τις εκλογές και επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Καντήμα. Να πούμε πως ο Σαρόν ήταν πρώην στρατιωτικός πρωθυπουργός από το 2001 έως και το 2006. Πιστώνεται την πρωτοβουλία του για την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την λωρίδα της Γάζας το 2005. Πριν από ένα μήνα, η κατάσταση της υγείας του πρώην Πρωθυπουργού αποσταθεροποιήθηκε και υποβλήθηκε σε μια κατεπίγουσα επέμβαση, συνέπεια της οποίας φέρεται να είναι και το πρόβλημα που εμφάνισε τώρα στην λειτουργία των νεφρών, σύμφωνα λοιπόν με το ραδιομέγαρο του Ισραηλινού στρατού. Η οικογένειά του έχει αποφασίσει να διατηρήσει τον Σαρόν στη ζωή με μηχανική υποστήριξη, παρότι έκτοτε δεν έχει εμφανίσει καμία ένδειξη που θα μπορούσε να ανανύψει. Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Ynet, την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Γεντιώτα Χαρονότ, ο Σαρόν είχε μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας πριν από ένα μήνα. Η κατάστασή του είχε σταθεροποιηθεί, αλλά τις τελευταίες ημέρες παρουσίασε μια σημαντική επιδείνωση. Και από τον Σαρόν να πάμε στο Volgo Grant, όπου ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει τον σκληρό και συνεπή αγώνα της εναντίον των τρομοκρατών, λέγοντας πως η μοχθηρία των εγκλημάτων που έγιναν εδώ στο Volgograd δεν χρειάζεται περισσότερα σχόλια. Όποια και αν είναι τα κίνητρα των εγκληματιών, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις επιθέσεις κατά πολιτών, κυρίως γυναικών και παιδιών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει διατάξει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε ολόκληρη τη ρωσική επικράτεια μετά τις επιθέσεις αυτοκτονίας στο σιδηροδρομικό σταθμό και σε λεωφορείο στο Volgograd. Να πούμε πως συνολικά έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις.
Έντονες είναι όμως και οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την ασφάλεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι. Η ομαλή διεξαγωγή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι προσωπικό στοίχημα του Βλαντιμίρ Πούτιν που θέλει να αποδείξει πόσο έχει προχωρήσει η Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Και από τη Ρωσία να πάμε στην Κροατία, όπου έναν πρώην μυστικό πράκτορα της παλαιποτέ Ιουγκοσλαβίας και αργότερα της Κροατίας συνέλαβε στο Ζάγκρεμπ ανήμερα της πρωτοχρονιάς η κροατική αστυνομία. Πρόκειται για τον Γιώση Πέρκοβιτς, για τον οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τη Γερμανία. Καταζητείται για το ρόλο που έπαιξε στη δολοφονία του Ιουγκοσλάβου αντικαθεστωτικού επιχειρηματία Στέπαν Ντουζέροκοβιτς στην Βαβαρία το 1983. Να πούμε πως η σύλληψη του Πέρκοβιτς έγινε την 1η Ιανουαρίου με βάση τον Συμβιβασμό Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κροατίας για την ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης για τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν πριν από τον Αύγουστο του 2002. Εκτός όμως από το Πρέγκοβιτς, άλλοι 28 Κροάτες αναμένονται να συλληφθούν λόγω της νέας νομοθεσίας, μεταξύ αυτών και ορισμένοι πρώην Ιουγκοσλάβοι μυστικοί πράκτορες. Και από την Κροατία στη Λετωνία, η οποία Λετωνία μαζί με νέο χρόνο, με την έλευση μάλλον του νέου έτους, απέκτησε και νέο νόμισμα. Έτσι λοιπόν η Λετωνία είναι πλέον στον αστερισμό του ευρώ. Τις πρώτες λοιπόν συναλλαγές του σε ευρώ έκαναν οι Λετωνοί με την έλευση του 2014. Η Λετωνία εδώ και λίγες ώρες είναι η δεύτερη χώρα της Βαλτικής που εισέρχεται στην Ευρωζώνη και η 18η χώρα που υιοθετεί το ευρώ. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός ο κύριος Ντόμπροβιτς, αρχιτέκτονας της ένταξης στο κοινό νόμισμα, ωστόσο στην ρήγα του ευρώ δεν προκαλεί κύματα ενθουσιασμού. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Λετωνοί τάσσονται εναντίον του κοινού νομίσματος. Από τη Λετωνία πάμε στη Γαλλία, όπου σύμφωνα με τον πρόεδρο Ολάντ φαίνεται πως λέει πως θα μειώσει την ανεργία και για να μην γκρεμίσουν την Ευρώπη. Η Γαλλία του αύριο δεν θα οικοδομηθεί εάν γκρεμιστεί η Ευρώπη, δήλωσε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του Φρανσουά Ολάντ, ανακοινώντας την ανάληψη πρωτοβουλειών από κοινού με τη Γερμανία. Τη δέσμευσή του για τη μείωση της ανεργίας επανέλαβε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του Φρανσουά Ολάντ. Ο Ολάντ πρότεινε τη θέσπιση ενός συμφώνου ευθύνης για τις εταιρείες με μείωση του κόστους εργασίας των υπαλλήλων τους, σε αντάλλαγμα για την ενίσχυση των προσλήψεων ως μέρος μιας σειράς μέτρων για τη μείωση της ανεργίας, η οποία είχε ορκιστεί να μειώσει κατά το τέλος του 2013. Τώρα, όσον αφορά το ευρωπαϊκό μέτωπο, δήλωσε ότι η Γαλλία του αύριο δεν θα οικοδομηθεί εάν γκρεμιστεί η Ευρώπη, ανακοινώνοντας την ανάληψη πρωτοβουλειών από κοινού με την Γερμανία για να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στην Ένωσή μας. Απευθυνόμενος όμως έμεσος πλην σαφώς τους ευρωεπισκέπτες, ευρωσκεπτικιστές. Ναι. Βεβαίωσε λοιπόν ότι δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση αυτούς που αρνούνται το μέλλον της Ευρώπης, αυτούς που θέλουν να επιστρέψουμε στα παλιά σύνορα, αυτούς που θέλουν να βγούμε από το ευρώ. Ο Γάλλος όμως πρόεδρος εξέφρασε και την ελπίδα του ότι οι ευρωεκλογές θα αποτελέσουν μια ευκαιρία για την ανάδειξη μιας πολιτικής πλειοψηφίας που θα έχει ως στόχο την αλληλεγγύη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και όχι μόνο, και όχι βασικά, την λιτότητα και το εθνικό εγωισμό. Και να πάμε στο Μογκαντίσου, όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο από τις 3 βόμβες που εξεράγησαν μέσα σε μία ώρα μπροστά σε ένα ξενοδοχείο, όπου συχνάζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ανώτατη κρατική λειτουργή σε ένα αυστηρά φρουρούμενο και οχυρωμένο τμήμα της πρωτεύουσας της Σομαλίας. Οι επιθέσεις στο ξενοδοχείο Τζαζίρα, σε μία από τις θεωρητικά πιο ασφαλείς τοποθεσίες στο Μογκαντίσου, υπογραμμίζουν τα προβλήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζει η υποστηριζόμενη από τη Δύση κυβέρνηση του Προέδρου Χάσαν Σεϊχ Μοχάμουντ, η ανάδειξη του οποίου στην εξουσία μετά την εκλογή του από τη Βουλή πέρυσι είχε θεωρηθεί από πολλούς μία καμπή στην προσπάθεια να δοθεί τέλος σε έναν πόλεμο που διαρκεί 2 δεκαετίες και πλέον. Οι πρώτες 2 βόμβες, να πούμε πως εξεράγησαν μέσα σε λίγη ώρα και ακολούθησαν σφοδρά πυρά από άνδρες των Σομαλικών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Η τρίτη έκρηξη μειώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, όταν η βόμβα που είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο πυροδοτήθηκε καθώς το ερευνούσαν οι αρχές. Να πούμε πως τουλάχιστον η μία από τις 2 αρχικές εκρήξεις οφείλεται σε έναν βομβιστή καμικάζη, σύμφωνα με τη Σομαλική Αστυνομία. Δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την τριπλή αυτή επίθεση, αλλά οι Ισλαμικές μαχητές της οργάνωσης Al-Shabaab έχουν ήδη εξάγει μια σειρά επιθέσεων στο Μογκαντίσου τα τελευταία 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με τον Αμπλαντικαντήρ
Εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο. Αμπλικατήρα Αμπτυραχμάν είναι ο διευθυντής ιδιωτικής υπηρεσίας των αστεροφόρων. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 ακόμα τραυματίστηκαν. Και από τη Σομαλία στο Σουδάν, όπου ο πρόεδρος του Νοτίου Σουδάν, Σάλβα Κιρ, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εχθές σε δύο πολιτείες, την ώρα που οι διαπραγματευτές του ετοιμάζονταν για να διεξάγουν ειρηνευτικές συνομιλίες με τους αντάρτες για να τερματιστούν τα επεισόδια βίας που διαρκούν δύο εβδομάδες και σύρουν το νεοπαγές κράτος προς έναν εμφύλιο πόλεμο. Ο Κιρ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πολιτείες Unity και Τζόγκλι, οι πρωτεύουσες των οποίων ελέγχονται πλέον από εξεγερμένους πιστούς, τον αντιπρόεδρο Ρικ Μάκαρ, τον οποίο ο Κιρ κατηγορεί ότι απεργαζόταν πραξικόπημα. Πήρα ακούστηκαν κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Χθες το απόγευμα, ο εκπρόσωπος του Προέδρου Κιρ δήλωσε ότι πιθανόν άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας πυροβόλησαν εναντίον προσώπων που παραβίασαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Και οι δύο πλευρές υφίσταται όλο και περισσότερη πίεση από τις κυβερνήσεις κρατών της περιοχής και δυτικές δυνάμεις να καταλήγουν σε μια διευθύτηση για το να σταματήσει η αιματοχυσία αυτή στο νεότερο κράτος του κόσμου, από όπου χίλιοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 200.000 άτομα έχουν εκτοπιστεί. Ο Λευκός Οίκος έχει προειδοποιήσει ότι θα διακόψει την βοήθεια, η οποία είναι ζωτική σημασία για τη χώρα που έχει το μέγεθος της Γαλλίας και στερείται βασικών υποδομών πάντα από 2 χρόνια έπειτα από την απόσχησή της από το Σουδάν προς κάθε παράταξη που θα αρπάξει την εξουσία δια της βίας. Και να πάμε στην Πράγα, όπου ο Παλαιστίνιος διπλωμάτης τραυματίστηκε σοβαρά εχθές σε έκρηξη που σημειώθηκε γύρω το μεσημέρι μέσα στο διαμέρισμά του στην Πράγα. Η μοναδική πληροφορία που μπορώ να βεβαιώσω αυτή τη στιγμή είναι ότι μια έκρηξη σημειώθηκε στην κατοικία ενός Παλαιστίνιου διπλωμάτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τσεχικής αστυνομίας, Ανδρέας Ζούλοβα. Ο διπλωμάτης που φέρει βαριά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Να πούμε πως σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Τσεχίας πρόκειται για τον πρεσβευτή της Παλαιστινιακής Αρχής στην Πράγα, τον Τζαμάλ Αλ Τζαμάλ. Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού τη στιγμή που ο διπλωμάτης προσπαθούσε να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο. Και τέλος να πάμε στην Ιταλία, όπου μετά τις απειλές του ότι προτίθεται να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, αν και εφόσον οι Ιταλοί μάθουν να ψηφίζουν, ο 77χρονος Μπερλουσκόνη επιστρέφει δρυμύτερος με νέες δηλώσεις. Αυτή τη φορά με διάθεση αυτοσαρκασμού υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι γεράκος, αλλά δεν θα εγκαταλείψει ηττημένος. Αφού πέρασε την παραμονή πρωτοχρονιάς με μέλη της οικογένειάς του και την επίσημη πλέον αγαπημένη του Φραντσέσκα Πασκάλε στη βίλα του, ξεχνώντας τα φρέσκι, τα ξέφρενα μπούγκα μπούγκα, πραγματοποίησε τηλεφωνική παρέμβαση στην συνεδρίαση μια από τις πολιτικές ομάδες Φόρτσα Σίλβιο του Τωρίνο. Είμαι λοιπόν γεράκος, αλλά δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να ολοκληρώσω την ανθρώπινη περιπέτειά μου, την πορεία μου ως επιχειρηματίας, ως ανθρώπου του αθλητισμού και του πολιτικού άνδρα, σαν ηττημένος, είπε χαρακτηριστικά, εκπλήσοντας πολλούς με την επιλογή του όρου γεράκου. Πράγματι όμως, είναι σπάνιο να παραδέχεται ο Μπερλουσκόνη την ηλικία του την ίδια ώρα που επί χρόνια έχει προσπαθήσει να ξεγελάσει τον χρόνο με πλαστικές επεμβάσεις, εμφυτεύσεις μαλλιών, σολάριουμ και λοιπές περιποίησεις, Έλενα. Βέβαια, να σου πω πως την ίδια ώρα υποστήριζε ότι θα αναλάβει όλες τις δυνάμεις του και την ενέργειά του ώστε να παραμείνει στην πολιτική σκηνή ως ηγέτης, παρόλο ότι δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα έπειτα από την αποπομπή του από την γερουσία. Πάντως, η μάχη αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα, καθώς παρότι επιθυμεί την διεξαγωγή προώρων εκλογών, λίγοι προβλέπουν ότι η επιθυμία του θα πραγματοποιηθεί. Μετά από την κυβέρνηση του Ενρίκο Λέτα, θα συνεχίζει το πρόγραμμα της ανενόχλητη τουλάχιστον μέχρι το 2015. Όπως όλοι όμως ξέρουμε, Μπερλουσκόνη πάντα περιποιείται από το μαλλίκητα, δεν υπάρχει ασπιτρίχα στο κεφάλι του, έτσι. Λοιπόν, και αφού είδαμε τα διεθνή μας νέα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σύντομα.